Καλησπέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου εκτάκτος, καθώς διανύουμε την 32η ημέρα απεργίας πείνας 20 πολιτικών κρατουμένων, μια απεργία πείνας που βρίσκεται σε εξαιρετικά οριακό σημείο, καθώς δεν απειλείται μόνο η υγεία των κρατουμένων από μη αναστρέψιμες βλάβες, αλλά και η ζωή τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου θα έχουμε και επικοινωνία από τον Κορυδαλό. Θα σταματήσουμε όταν μας πάρουν τηλέφωνο. Τα αιτήματα της απεργίας πείνας που ξεκίνησαν οι πολιτικοί κρατούμενοι στις 2 Μαρτίου είναι κατάργηση των φυλακών τύπου Γ για την απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού για λόγους υγείας, η κατάργηση των ομονόμων 187 και 187α, η κατάργηση της βαρυντικής διάταξης του κουλονόμου, η κατάργηση των διατάξεων σχετικά με τη βία λήψη αλλά και χρήση δειγμάτων DNA, καθώς και η αποφυλάξη των συγγενών μελών της συνωμοσίας περίοδου της φωτιάς που κατηγορούνται χωρίς στοιχεία για ένταξη στην οργάνωση. Η απεργή πείνας που συνεχίζουν απεργία πείνας είναι Αργυρού Παναγιώτης, Θεοφύλου Τάσος, Καραγιαννίδης Γιώργος, Μαζιώτης Νίκος, Μαυρόπουλος Θεόφιλος, Μιχαηλίδης Γιάννης, Μπόλανος Δαμιανός, Μπουζούκος Ανδρέας, Μπουζούκος Ανδρέας Δημήτρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Μιχάλης, Ντάλιος Αργύρης, Οικονομίδου Όλγα, Πολίτης Δημήτρης, Πολύδωρος Γιώργος, Σαραφούδης Γρηγόρης, Ταμπούλης Αντώνης, Πυροπούλου Αγγελική, Τσάκαλος Γεράσιμος, Τσάκαλος Χρήστος, Χαρίσης Φίβος, Χατζημιγελάκης, Χάρης. Την απεργία πείνας έχουν διακόψει με απόφαση τους ο Δημήτρης Κουφοντίνας μετά από 25 μέρες μετά από την κατάθεση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ικανοποιεί τα βασικά του αιτήματα, όπως ο ίδιος δήλωσε, και ο Κώστας Γουρνάς έπειτα από 30 ημέρες, τονίζοντας πως η κατάθεση του νομοσχεδίου αποτελεί το ελάχιστο απαιτητό όριο για να διακόψει. Τα μέλη της συνωμοσίας περίοδου της φωτιάς συνεχίζουν απεργία πείνας, παρότι βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ότι η Αθηνά Τσάκαλο μπορεί να αποφυλακιστεί με όρους. Επειδή η απάντηση του Συμβουλίου Εφετών στο αίτημα αποφυλάκησης της συντρόφου του Γεράσιμου Τσάκαλο ήταν αρνητική. Να σημειώσουμε ότι η Αθηνά Τσάκαλο αρνείται να πληρώσει τη χρηματική εγγύηση των 10.000 ευρώ και να βγει από τη φυλακή και δηλώνει ότι θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι να βγει μαζί με τη σύζυγο του γιού της Γεράσιμου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η υγεία των περισσότερων απεργών πείνας, η οποία εμφανίζει σαφή σημάδια επιδείνωση σε μερικές περιπτώσεις ραγδαίας, ενώ πολλοί απεργοί έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Αθήνας. Για την κατάσταση υγείας των απεργών όμως θα μας μιλήσουν οι γιατρός Όλγα Κοσμοπούλου και η Λίνα Απεργοπούλου. Γεια σας. Γεια σας, λοιπόν, πάλι. Πήραμε την πρωτοβουλία μαζί με την Λίνα Απεργοπούλου και τον Σπύρο Σακάν να εξετάσουμε κάποιες φορές τους πάρα πολλούς απεργούς πείνας. Έχει σημασία να το πω ότι να εξετάσουμε κάποιες φορές, γιατί θέλω να τονίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ουσιαστική ιατρική παρακολούθηση, εκτός από αυτούς που νοσηλεύονται, και δεν είχαν ιατρική παρακολούθηση για πάρα πολλές ημέρες, ενώ όσο ήταν στη φυλακή. Οι υγειονομικές παροχές στις φυλακές Κορυδαλού είναι κατωτά του επίπεδου, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Δεν έχει γιατρό σε συνεχή βάση, δεν έχει νοσηλευτή σε συνεχή βάση. Ιδιαίτερα σε ορισμένους χώρους όπως είναι οι γυναικείες φυλακές στο υπόγειο, όπου κρατούνται κάποιοι από τους απεργούς πείνας, οι συνθήκες είναι οδυνηρά άσχημες, δηλαδή δεν έχει ξαναδεί άνθρωπος τέτοιο πράγμα. Και να τονίσω ότι ειδικά στις φυλακές Δομοκού δεν υπάρχει καν γιατρός που να πηγαίνει μέσα. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες που μπορεί να επισκέπτονται. Δεν υπάρχει νοσηλευτής. Η νοσηλεία ή οποιαδήποτε νοσηλευτικές πράξεις γίνονται από διοικητικό υπάλληλο και από έναν κρατούμενο ο οποίος εκτελεί χρέη νοσηλευτή. Τους ανθρώπους στο Δομοκό τους εξέταζαν οι αγροτικοί γιατροί στο κέντρο υγείας, εάν προέχετε ανάγκη, και όλοι έχετε διαβάσει ότι το κελί που υπάρχει στο νοσοκομείο Νομίας είναι παντελώς ακατάλληλο. Άρα, το εντυπωσιακό για μένα από την αρχή ήταν ότι μία σειρά κρατουμένων έκαναν απεργία πείνας και ανέδειξαν και αυτό το θέμα, στο οποίο δεν υπήρχε κάποια αντίδραση, δηλαδή ούτε καν μια υπόσχεση ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης στις φυλακές. Δεν θέλω να μπω σε τραγικές λεπτομέρειες για το πώς είναι η κατάσταση της υγείας τους, γιατί θεωρώ αυτονόητο
Το ξέρει όλος ο κόσμος, το ξέρουν σε όλα τα χωριά της χώρας και το ξέρουν από πάντα, ότι άμα δεν τρως για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποια στιγμή πεθαίνεις. Είναι μια ρώσικη ρουλέτα η οποία παίζεται το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την 10η-15η μέρα απεργίας πείνας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάτι το μοιραίο. Αυτό το λέμε πάρα πολύ συχνά εμείς οι γιατροί. Και έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι μήπως δεν γινόμαστε πιστευτοί, δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι. Ζούμε τρομερή αγωνία και μόνο που τους έχουμε γνωρίσει. Είναι αλήθεια, δεν συμβαίνει συχνά, αλλά είναι αλήθεια. Ακόμη όμως και αν δεν συμβεί κάποιο οδυνηρό σύμβαν, όπως μια ευνίδια καρδιακή αριθμία, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κάποιος μπορεί να πεθάνει. Μιλάμε για αρρώστους, για απεργούς πείνας που έχουν κάνει πολλές απεργίες πείνας στο παρελθόν, για καταπονημένους οργανισμούς. Έχω παρακολουθήσει προσωπικά κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους σε προηγούμενες απεργίες πείνας, όπου και πάλι είχαν φτάσει σε όριο. Και έχω εντυπωσιαστεί από την αναργησία με την οποία αντιμετωπίζεται αυτή η περίπτωση από την κυβέρνηση, αλλά και από τις δικαστικές αρχές. Είναι ξεκάθαρο ότι οι καθυστερήσεις, ας πούμε, για την περίπτωση της Αθηνάς Τσάκαλου και της γυναίκας του Γεράσιμου, θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω βασανιστήριο. Θα μπορούσε άνετα να δοθεί προτεραιότητα. Οι καθυστερήσεις σε πολλά άλλα επίπεδα θα μπορούσαν επίσης να χαρακτηριστούν βασανιστήριο. Δυστυχώς, έχουμε ήδη τον Μιχάλη Νικολόπουλο, ο οποίος είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα το πρωί είδα τον Θεόφιλο τον Μαυρόπουλο, ο οποίος έχει σοβαρότατη ορθοστατική υπόταση, σοβαρότατη, και συνεχίζει και μάλιστα δεν έχετε ούτε να αναπληρώσει στοιχειωδώς κάποιους ηλεκτρολίτες που του λείπουν και που τον βάζουν σε αυξημένο κίνδυνο. Τον Αργύρη τον Τάλι, ο οποίος λέει είμαι καλά, αλλά δεν είναι. Έχει και αυτός ορθοστατική υπόταση. Και πραγματικά δεν νομίζω πως αξίζει τον κόπο να αρχίσουμε να λέμε πώς είναι αυτή τη στιγμή ο κάθε κρατούμενος. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε τόσο μεγάλη έκταση, τόσο σκληρή απεργία πείνας, και πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η αναργησία που υπάρχει είναι κάτι που υπήρχε και πριν και που δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτό προσωπικά εμένα με έχει σοκάρει. Δεν περίμενα ποτέ ότι οι πρώην συναγωνιστές για τα δημοκρατικά δικαιώματα, για τα δικαιώματα των κρατουμένων, για όλα αυτά που παλεύαμε τόσα χρόνια, θα ήταν οι ίδιοι από την άλλη πλευρά και θα έδιναν την ίδια σημασία που έδιναν στις περιπτώσεις απεργών πείνας προηγούμενες κυβερνήσεις, η προηγούμενη κατάσταση. Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των απεργών πείνας στο σύνολό τους. Απαιτούμε με τη σειρά μας την άρση του καθεστώτος εξαίρεσης, μέρος στο οποίο είναι οι φυλακές τύπου Γάμα, στις οποίες είχαμε και τον πρώτο νεκρό. Ένα ψυχικά ασθενή κρατούμενο που έβαλε τέρμα στη ζωή του. Θα έχουμε επικοινωνία με τον Δημήτρη Μπουζούκο. Κάλυψε σχεδόν όλο το φάσμα της ενημέρωσης για τους απεργούς πείνας, γιατί συμφωνώ και εγώ ότι δεν έχει νόημα να... Βάζω στον ΑΕΜ, σε βάζω στον ΑΕΜ, δεν θα ακούς τι λέμε, εντάξει.
Έγινε. Ε, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, παρακολουθώ. Σ' ακούμε. Όχι, εγώ καλύτερα. Αλλά θα ήθελα να απαντήσω ότι ο μόνος τρόπος που παντρεύει είναι για να ξεκαθαρίσουμε λίγο ένα τοπίο που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια κατευθυνόμενη παραπληροφόρηση που στόχο έχει να απομονωθεί στον αγώνα μας. Λοιπόν, καταρχάς, τα αιτήματά μας είναι συγκεκριμένα. Είναι ίδια και τις τελευταίες μέρες που βρισκόμαστε στα παιδιά πείνας. Άσχετα τώρα πηγαίνουμε στα κανάλια που μάθουν τα παιδιά πείνας που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Τα αιτήματα είναι η κατάργηση 187 άλμα, η κατάργηση των δρομονών συνολικότερα, η κατάργηση των φυλακών τύπου γάμα, η κατάργηση της επιβαρυντικής έναρξης για αδικήματα που έχουν τελεστεί 10 ημέρα παρακτηριστικά, δηλαδή του λεγόμενου του κουλοντόπου. Η οριοθέτηση της χρήσης της ανάγκης του DNA και η αυτοδεθέρωση του σαβαξινού. 5 αιτήματα, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έχει στηρίξει και έχει δηλώσει αντικτά ότι είναι υπέρ την κατάργηση όλων αυτών. Και τώρα αυτό που βλέπουμε είναι να προσπαθεί να επεκτείνει με κάθε τρόπο. Σε αυτή την απεργία πείνας συμμετέχουν αρκετοί πολιτικοί κρατούμενοι και είναι τουλάχιστον προβληματικό και ύποπτο το να αναφέρεται συνεχώς ότι αυτή η απεργία πείνας γίνεται από μια συγκεκριμένη εμπορευτική οργάνωση. Υπάρχει συμμετοχή από πάρα πολλούς πολιτικούς κρατούμενους, από τους περισσότερους βασικά. Και τα αιτήματά μας είναι αυτά που ανέφερα και είναι αυτά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ από θέση για την πολίτευση έχει στηρίξει ανοιχτά. Πέρα από αυτό, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στα κανάλια να έχει στηθεί ένα θέατρο τρομοκρατία, ας το πούμε έτσι, για μια παρέμβαση που έγινε στη Βουλή, η οποία παρέμβαση στην τελική δεν ήταν τίποτα παρά να υπόσχεται ένα πανό κάποιη σύντροφη αναπηγή ως έρθει τα ελληνική σε μια παιδιά πείνα που εξελίσσεται εδώ και τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε να έχουν οργιάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μιλάνε για εισβολή εναρκτικών στη Βουλή και άλλα διάφορα επάνταστα. Αυτό το οποίο θα καθαρίσω εμείς από τη θέση μας είναι ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και όπως όλες τις προηγούμενες υπηρεσίες των υπουργείων, ακολουθούν μια τακτική εξόντωση και εξάρτηση των απεργών πείνας, οδηγώντας προς την απεργία πείνας τις 33 μέρες, κάτι που μπορούσε να κεληθεί με μια, ας το πούμε έτσι, πιο γρήγορη και πιο σύντομη κινητοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βλέπουμε να πηγαίνει τώρα, θα φτάνει στα παιδιά πείνας ίσως και στις 40-45 μέρες. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, αιτήματα τα οποία ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, από μέχρι την πολίτευση έχει δηλώσει τη στήριξή του. Θέλουμε λοιπόν και την κυβέρνηση, αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης συγκεκριμένα, αυτό το επιθυμώνει και απαιτούμε την εκμεταλλεύση των αιτημάτων μας. Αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Δημήτρη Μπουζούκος από τις φυλακές Κορυδαλλού. Συνεχίζει η Ελένα Βερποπούλου. Ναι, εκείνο που λοιπόν θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Όλγα Κοσμοπούλου είναι ότι πραγματικά εκτός από τις ανεπαρκέστατες δομές υγείας και νοσηλευτικών δομών που υπάρχουν μέσα στις φυλακές όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Κορυδαλλού, διότι μη θεωρείτε ότι οι συνθήκες στον Κορυδαλλό, που είναι η Μητροπολιτική Φυλακή, είναι και πολύ καλύτερες από αυτές της περιφέρειας, έχουν οδηγήσει και σε μία φοβερή ανασφάλεια τους ίδιους τους κρατούμενους, οι οποίοι προκειμένου να τύχουν κάποιας καλύτερης και πληρέστερης υγειονομικής και ιατρικής φροντίδας, αναγκάζονται και πηγαίνουν στα νοσοκομεία, με αντίτιμο βέβαια για τους ίδιους την παντελή έλλειψη επικοινωνίας και με το τι γίνεται στην κοινωνία, αλλά και μεταξύ των συντρόφων του, και τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν πρωτοβουλιακά για να εξασφαλιστεί αυτό και με το προηγούμενο της προηγούμενης απεργίας πείνας του Νίκου Ραμανού,
όπου ήταν ακόμα χειρότερες βέβαια οι συνθήκες, στοιχειωδώς με κάποια έγγραφα που ετοίμασε η φυλακή και η Διεύθυνση Κορυδαλού και εστάλησαν προς την εξωτερική φρουρά. Αυτό βέβαια αφορά μόνο τις φυλακές Κορυδαλού. Στις υπόλοιπες φυλακές, Νομοκού και Λάρισσας, όπως και επίσης και στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου νοσηλεύονταν μέχρι πριν από μερικές μέρες ο Κουφοντίνος και ο Γουρνάς, η κατάσταση ήταν τραγική. Ένα άλλο επίσης που θα ήθελα να πω για μία ακόμα φορά είναι ότι η απεργία πείνας δεν είναι νόσος. Δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά και να περιγράψεις την πορεία τους με δεδομένα ιατρικά. Είναι μία οξία κατάσταση που ο οργανισμός βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο μεταβολικό στρες, για το οποίο κάθε οργανισμός δίνει τη δική του ανοσολογική απάντηση και τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Κάτι άλλο επίσης, επειδή η απεργή πείνας είναι οι περισσότεροι νέοι σε ηλικία, φαίνεται ότι αντιρροπούν και γι' αυτό και οι γιατροί των νοσοκομείων αρκούνται σε ένα καλά-καλά είναι ακόμα, αλλά η πτώση τους και η αποδόμηση μπορεί να είναι τόσο ραγδαία και ξαφνική, που ακόμα και σε νοσηλευτικά ιδρύματα να μην είναι έγκυρη η παρέμβαση ιατρική και νοσηλευτική για να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να σώσουν πολλές φορές και τη ζωή. Κάτι τέτοιο συνέβη λοιπόν και με το Μιχάλη τον Νικολόπουλο, όντας τον Ευαγγελισμό σε ένα νοσοκομείο το οποίο θεωρείται πρότυπο για την Ελλάδα. Και τυχαία ανακαλύφθηκε η εξισημασμένη βραδικαρδία που απειλεί την ανθρώπινη ζωή πλέον των 25 σφίξεων ανά λεπτό, γιατί η νοσηλεύτρια πέρασε 2 ώρες νωρίτερα για να μετρήσει ζάχαρο από ό,τι την προβλεπόμενη. Και κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός για να μπει σε διαρκές monitoring καρδιακής λειτουργίας όπου παραμένει μέχρι σήμερα, και να υποστηριχθεί όσο γίνεται, γιατί βέβαια ο ίδιος αρνείται τη λήψη ορού, τη χορήγηση ηλεκτρολιτών και όλα αυτά ενδοφλέβια. Αυτά έχω να πω. Με αυτό που προανέφερα θέλω να πω ότι και η σταθερή κατάσταση, σχετικά σταθερή κατάσταση των άλλων απεργών δεν μας εξασφαλίζει κάτι. Σήμερα είναι έτσι, τώρα είναι έτσι, σε μία ώρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ακριβώς γιατί δεν είναι νόσος να υπάρχουν πρωτόκολλα και... Όπως επίσης δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι θετικό όσο περνάνε οι μέρες. Ακόμα και σε βαριές νόσους λες ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Μία απάντηση του οργανισμού, ένα θαύμα που λέει ο κόσμος και να αναστραφεί η πορεία. Η πορεία αναστροφής της απεργίας πείνας κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερη και δεν μπορεί να γυρίσει προς το καλύτερο. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο αγώνας των πολιτικών κρατουμένων είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους. Ένας αγώνας ενάντια στην καταστολή και στην επιβολή νόμων που έχουν θεσπιστεί και χρησιμοποιηθεί μόνο για να τρομοκρατούν. Θεωρούμε πισωγύρισμα την τροποποίηση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της διάταξης για την απόλυση των ισοβητών με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Και βλέπουμε σε αυτήν να φωτογραφίζεται η περίπτωση του Σάβα Ξηρού. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, η αποφυλάκηση του κρατούμενου με αναπηρία μετατρέπεται σε έκτηση της ποινής κατοίκων επί μια δεκαετία. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να συμπεριλάβει ρυθμίσεις που ικανοποιούν και τα υπόλοιπα δίκαια αιτήματα των πολιτικών κρατουμένων. Καθώς η κρισιμότητα της υγείας των απεργών πείνας δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις, που ήδη είχαμε αρκετές, επήγει περισσότερο από οτιδήποτε ικανοποίηση με νομοθετική ρύθμιση των αιτημάτων τους. Για τα αιτήματα και την πορεία της απεργίας πείνας θα μας μιλήσουν οι δικηγόροι Άννη Παπαρούσου και Σπυρίδων Φυτράκης. Για τα αιτήματα των απεργών πείνας έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές. Οφείλω να πω ότι δεν αποτελούν επαναστατικά ή προηγμένα αιτήματα. Όλα τους τα αιτήματα είναι αξιώσεις, νόμιμες και βάσιμες, αξιώσεις του νομικού πολιτισμού, απόλυτα υποστηρίξιμα αιτήματα, για τα οποία
Η σημερινή κυβέρνηση είχε πολλαπλά δεσμευτεί στο παρελθόν ότι θα τα υλοποιήσει όταν έρθει στην εξουσία. Λίγα λόγια θα πω για το καθένα από αυτά. Κατάργηση του 187α. Τι είναι το άρθρο 187α, για όποιον δεν το έχει ζήσει να υλοποιείται στα δικαστήρια, στις δικαστικές αποφάσεις, να καταδικάζονται άνθρωποι με ελάχιστα στοιχεία, με μείγματα DNA, με τμήματα αποτυπωμάτων, με αξιολογήσεις οι οποίες δεν ανήκουν στον νομικό πολιτισμό και στην κείμενη νομοθεσία. Το άρθρο αυτό, το 187α, είναι μία εκτροπή από το σύνολο του νομικού πολιτισμού, της νομικής τάξης που υπάρχει στη χώρα. Μία πάρα πολύ σημαντική εκτροπή, η οποία έχει πολλαπλά επικριθεί από συνταγματολόγους, από νομικούς, από ποινικολόγους, ότι πρόκειται για μία αντισυνταγματική διάταξη, η οποία δεν προσδιορίζει με κανένα τρόπο τα στοιχεία του αδικήματος, αλλά μεταθέτει αυτή τη δυνατότητα στο δικαστή. Όταν λοιπόν ο νόμος προσδιοριστικά και ιδιαίτερα στενά δεν καταλαμβάνει τα στοιχεία του αδικήματος, αλλά μεταθέτει αυτή τη δυνατότητα στο δικαστή, είμαστε σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 7 του Συντάγματος που αξιώνει οι νόμοι να είναι προσδιορισμένοι, να προσδιορίζεται με σαφήνεια και επάρκεια το αδίκημα και η ποινή πριν από την τέλεση της πράξης. Εδώ βρισκόμαστε σε μία πλήρη ασάφεια. Το 187α όπως και το 187 έχουν επικριθεί. Γίνεται με μία ευρεία και αλόγιστη πια χρήση των πολλαπλών δυνατοτήτων που παρέχουν τα άρθρα αυτά πάντοτε προς την κατασταλτική κατεύθυνση και πάντοτε προς την κατεύθυνση της επιβολής των ποινών. Ό,τι δεν προσδιορίζεται στις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις συμπληρώνεται στην πραγματικότητα από την άποψη που εκάστοτε έχουν οι δικαστές για τα ζητήματα που ρυθμίζονται, όπου στην περίπτωση του 187α είναι ζητήματα πολιτικής θέσης και κίνησης μέσα στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε ακραίες αποφάσεις, έχουμε ήδη αρκετές, εξαιρετικά προβληματικές, με αυθαίρετες κρίσεις και αναφορά σε ανύπαρκτα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με την κανονική νομοθεσία και όχι αυτό το ειδικό δίκαιο του εσωτερικού εχθρού, σύμφωνα λοιπόν με την κανονική κοινή νομοθεσία, δεν θα αρκούσαν σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν ανθρώπους σε βαριές καταδίκες όπως έχουμε μέχρι στιγμής. Ο Σάββας Ξηρός, όπου βλέπω ότι γίνεται και μία προσπάθεια επικέντρωσης στο ζήτημα αυτό, ακριβώς γιατί κινητοποιεί διάφορα τα ανακλαστικά. Ο Σάββας Ξηρός, εδώ είναι το ιατρικό του πιστοποιητικό από το ΚΕΠΑ, επίσημη κρατική αρχή, 98% αναπηρία, συν μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ για βασανιστήρια, η οποία δεν μνημονεύεται ωστόσο από κανένα μέσο και από κανέναν συνολικά. Δηλαδή και στα δικαστήρια που κάναμε, ζητώντας πρώτα τη διακοπή ποινής, η οποία δεν εκτελέστηκε, και σε δεύτερο στάδιο, όπως είχαμε τη δυνατότητα, την κατοίκον νοσηλεία του Σάββα Ξηρού, και όπου αυτές οι δύο αιτήσεις που χειριστήκαμε απορρίφθηκαν, δεν μνημονεύθηκε στην αιτιολογία των σχετικών αποφάσεων, σε καμία περίπτωση η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία δεσμεύει απολύτως τη χώρα και δεν τη δεσμεύει μόνο στο επίπεδο της καταβολής αυτής της πενιχρής αποζημίωσης που συνήθως γίνεται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά τη δεσμεύει σε ουσιαστική συμμόρφωση. Αυτό το στάδιο της ουσιαστικής συμμόρφωσης ποτέ δεν επακολούθησε. Τώρα είχαμε μία δυνατότητα να έχουμε μία ουσιαστική συμμόρφωση προς την απόφαση αυτή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αποτελεί εκπλήρωση υποχρέωσης
της ελληνικής πολιτείας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες που έχει υπογράψει και στην απόφαση ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχω ακούσει τελευταία τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν είδα πουθενά να μνημονεύεται αυτή η απόφαση η οποία δεσμεύει τη χώρα κατά τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο και τη δεσμεύει να υλοποιήσει την απόφαση διευθετώντας και ρυθμίζοντας το ζήτημα του Σάββα Ξηρού κατά τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές του ανθρωπισμού και λαμβάνοντας υπόψη και αφού έχει λάβει υπόψη και τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε. Αφού λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ιδιαίτερα αυστηρό σε αυτές τις προσεγγίσεις ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη μεταχείριση για αυτού του τύπου τον κρατούμενο με τα συγκεκριμένα τα ειδικότερα χαρακτηριστικά, η χώρα οφείλει να συμμορφωθεί. Ελπίζω ότι η διάταξη η οποία ρυθμίζει το θέμα του Σάββα Ξηρού, αλλά και άλλων κρατουμένων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% θα παραμείνει ως είχε αρχικά. Και δεν θα τεθούν άλλες προϋποθέσεις, οι οποίες στην ουσία θα ματαιώσουν την υλοποίησή της. Προχωρώ στο αίτημα για τον περιορισμό της χρήσης του DNA. Είναι ένα θέμα ειδικότερο, το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το 187α, ειδικά για να οδηγήσουν σε καταδίκη συγκεκριμένους κατηγορούμενους. Η χρήση του DNA γίνεται κατά τρόπο που δεν προστατεύει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό το οποίο εξετάζεται, παρά μόνο έχουμε εκθέσεις, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πραγματογνώμονας, ο οποίος θα έχει διοριστεί από τον κατηγορούμενο, παρίσταται κατά τη λήψη του γενετικού υλικού και κατά την εξέτασή του, παρουσιάζονται μονάχα εκθέσεις τετελεσμένες, οι οποίες προέρχονται από τα εργαστήρια της ασφάλειας, τα οποία μονοπωλιακά και χωρίς καμία άλλη δυνατότητα προσφυγής σε άλλο ανεξάρτητο εργαστήριο, εξετάζουν τα δείγματα αυτά, τα οποία βεβαίως και τα πορίσματα είναι ανεξέλεγκτα. Άρα λοιπόν η αξίωση αυτή που θέτουν οι κρατούμενοι είναι απολύτως βάσιμη και μάλιστα ζητά να προσεγγίσει η δική μας νομοθεσία, την νομοθεσία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που υπάρχει σαφής πρόβλεψη για την στοιχειώδη προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου κατά το στάδιο αυτό της λήψης και της εξέτασης του γενετικού υλικού. Έτσι λοιπόν έχουμε μία σειρά δικών οι οποίες έχουν βασιστεί πάνω σε μείγματα βιολογικού υλικού τα οποία σύμφωνα με επιστημονικές προσεγγίσεις είναι αναξιοποίητα. Είναι αναξιοποίητα τεχνικά, τα οποία οι δικαστές είναι πρόθυμοι να τα λάβουν υπόψη ως έκθεση δεσμευτική. Δεν προχωρούν οι ίδιοι σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Ναι. Έχουμε παρέμβαση από τις φυλακές. Ναι, θα ακούμε. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση γιατί είχαμε μια τελευταία ενημέρωση όσον αφορά την υγεία ενός από τους απεργούς πείνας, του Μιχάλη του Νικολόπουλου, μέλος της συνωμοσίας Πρέπει της Φωτιάς, ο οποίος χθες το βράδυ είχε τρίτο επεισόδιο παραλίγο ανακοπής. Μια κατάσταση που προφανώς όπως όλοι καταλαβαίνουμε δεν μπορεί να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και αργά ή γρήγορα θα του δημιουργήσει μόνη την πλάτη, μπορεί και θάνατο. Η συνωμοσία Πρέπει της Φωτιάς είχε δικαστεί σαν απεργία πείνας από τις 2 του Μάρτη, με αίτημα να την αποφυλάξει τη σύζυγου του Γεράσιμου Τσάκαλη και τη μητέρα των αδερφών Τσάκαλη. Η παράβαση τη προφυλάκησης για τη σύζυγο του Γεράσιμου Τσάκαλη την ημέρα που ο Μιχάλης Νικολόπουλος έκανε το πρώτο επεισόδιο παραλίγο ανακοπής είναι τουλάχιστον προοπτική και ίσως επιθυμούν και η δικαστική εξουσία ας πούμε, να δούνε το πρώτο νεκρό απεργό πείνας μετά από στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτό δεν γίνεται να πηγαίνουμε από την παρέμβαση, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα πλέον. Η
αυτό. Ολοκληρώσει, αν δείξει. Δεν έχω πολλά να πω ακόμα. Αυτά ήταν για το DNA. Το ζήτημα του χρόνου που περνάει είναι η τραγική διάσταση αυτής της ιστορίας. Ότι έχουμε πια μια απεργία πείνας η οποία έχει πάρει μια θανατηφόρο πορεία. Πρέπει να το πούμε καθαρά. Τα αιτήματα των απεργών είναι παραπάνω από νόμιμα και βάσιμα. Πρέπει να υλοποιηθούν ακριβώς έτσι όπως περιλαμβάνονταν και στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης όταν δεν ήταν στην εξουσία και πρέπει να υλοποιηθούν γιατί είναι απολύτως δίκαια σε κάθε επίπεδο. Θέλω να πεις κάτι, Λίνα, ή να συνεχίσουμε. Ναι, αυτό ισχύει που ανέφερε ο κρατούμενος απεργός πείνας από τις φυλακές. Όντως η κατάσταση, είπαμε σαν γιατροί να μην μπούμε σε μεγάλες λεπτομέρειες, όχι για λόγους ότι στερούμε την ενημέρωση από το κοινό, αλλά για να μην μπούμε σε θανατολαγνίες και τρομοκρατίες, σεβόμενοι το δικαίωμα του κάθε απεργού να χρησιμοποιήσει το σώμα τους ως ίστατο μέσο αντίστασης και αγώνα. Αλλά αυτό είναι μία πραγματικότητα και η άλλη πραγματικότητα είναι όντως έτσι, ότι έχει ξεπεραστεί το κρίσιμο όριο της διασφάλισης της καλής υγείας και της ζωής του απεργού και όντως μπορεί να μείνουν από αυτή την απεργία πείνας μόνιμες βλάβες, μη αναστρέψιμες ή βλάβες που θα προσθέτουν κάποιο ποσοστό αναπηρίας σε νέους ανθρώπους. Αυτό το λάβει υπόψη και η πολιτεία και όλες οι αρμόδιες αρχές και δομές που καλούνται να λύσουν το πρόβλημα και δεν είναι ούτε εκβιαστικό, ούτε κάτι άλλο. Είναι απλά η πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αντιλάβουμε σοβαρά υπόψη όλοι, όχι μόνο ο ιατρικός κόσμος. Αυτό. Εγώ πρέπει να πω ότι όπως καταλαβαίνετε, αν δεν έγινε αρκετά σαφές, ο Μιχάλης Νικολόπουλος υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να πεθάνει. Ισχυρό ενδεχόμενο. Γιατί δεν γίνεται πάντα σαφές και το παράπονό μου είναι ότι δεν μας πιστεύει κανείς, νομίζω. Ο κύριος Πετράκης. Είχα την ατυχία να έχω περίπου 30 με 40 τα 40 χρόνια, 43 δικηγορίας, απεργούς πείνας, πολιτικούς κρατούμενους, σε διάφορες φάσεις. 5-6 από αυτούς, δεν θέλω να λέω ονόματα τώρα, φτάσανε στο πιο οριακό σημείο. Αν και κυβερνήσεις αυταρχικού δεξιού τύπου, την τελευταία ώρα όταν ήταν δηλαδή να τελειώνουμε, παρενέβησαν και είδαμε κάποια φόρμουλα. Δεν είχαμε αυτόν τον τρομοκρατικό νόμο, ούτε τόσες επανειλημμένες καταδίκες και γύρω στα 5 με 7 εντάλματα προσωρινής κρατήσεως για τον καθένα από τους πυρήνες της φωτιάς και από τα άλλα παιδιά. Είχαμε ένα ένταλμα και μια καταδίκη εκεί και τα λοιπά. Άρα μπορούσαμε την τελευταία ώρα πριν πεθάνει να το ρυθμίσουμε. Θυμάμαι ένα κρατούμενο, ο οποίος έκοψε το νερό, τα έκοψε όλα, άφησε και μια δήλωση ότι θα τιμωρήσει τον καθηγητή, τον γιατρό, αν του βάλει υποχρεωτική σύντηση, που είναι το μοντέρνο τώρα μέσο για να χρησιμοποιεί, το ετοιμάζουμε τώρα, θα τους κάνουν υποχρεωτική σύντηση. Και ήταν να πεθάνει. Λέει, εγώ δεν κοίζω. Εγώ υπέγραψα να του βάλουν αίμα, να του βάλουν ορό. Και έζησε. Αλλά είχε βαρύτατη διαταραχή η οποία τον οδήγησε στο θάνατο μέσα σε 6 μήνες μετά από το τέλος. Θυμάμαι που ο ειδικός τότε ανακριτής μου απέρριψε την παραμονή που θα πέθαινε το αίτημα αποφυλακίσεως. Αλλά τρομοκρατήθηκε η κυβέρνηση τότε και τρέξανε και την άλλη μέρα το Συμβούλιο Εφετών που το βλέπετε που καθυστερεί τώρα γιατί μπορεί να δει τι θα κάνει και πώς θα κάνει. Την άλλη μέρα το πρωί τον έβγαλε. Με περιορισμό στο σπίτι του να κλειστεί και τα λοιπά, έφυγε αυτός. Αυτά τα φαινόμενα ως την ώρα δεν είχαμε φτάσει σε κρίσιμα όρια, φτάσαμε σε κρίσιμα όρια, δεν φτάσαμε στο θάνατο.
Είναι απαράδεκτο να καθόμαστε τώρα, είτε ακέρος έγιναν οι απεργίες, είτε εγκαίρος. Γιατί όταν είσαι αντιπολίτευση δεν μπορεί να λες να καταργήσω τον τάδε νόμο. Και μόλις βγεις μετά να λες να μην μου κάνουν μεγάλη αντίσταση αυτές οι συντηρητικές ομάδες οι οποίες θα διαμαρτυρηθούν, τι θα πούνε. Και φυσικά δεν τολμάς να αγγίξεις το νόμο 187, αν θα λέγεται αυτό για την τρομοκρατία. 187, ξεκάθαρα. Δεν αλλάζουν το παραμικρό. Θέλουν νόμο για την τρομοκρατία. Δύο είναι τα μοντέλα που έχουν τα συστήματα τα πολιτικά. Ένα είναι το μοντέλο καταστολής που στηρίζεται τώρα στις ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ και σε άλλες περιφερειακές. Σε αυτό το άθρο, καταστολή της τρομοκρατίας, του τρομοκρατικού εγκλήματος όπως το έχουν τυποποιήσει, αυτό είναι το ένα μοντέλο. Και το άλλο μοντέλο είναι να εφαρμόσουμε τις δημοκρατικές αρχές που έχουμε τυποποιήσει, έχουμε καλλιεργήσει τόσες δεκάδες χρόνια στη χώρα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα από τα δύο θα κάνουμε. Η κυβέρνηση παρούσα, αν και προεκλογικός και ως αντιπολίτευση ήταν υπέρ του δεύτερου μοντέλου, τώρα παραπέει ανάμεσα στο πρώτο, το οποίο στα βασικά δεδομένα θέλει να το κρατήσει, και στο δεύτερο για να κάνει κάτι της, για να της τελειώσει η απεργία και να μην έχει άλλα προβλήματα. Αυτό ενδιαφέρει. Αυτό κάνει τώρα. Αυτό κάνει. Και με μια ομάδα γραφειοκρατών, δεν ξέρω ποιον άλλο, μην ακούτε τους συνταγματολόγους που τη μια μέρα λένε οι ελευθερίες και τα λοιπά και τα λοιπά, και όταν πάρουν τα υπουργεία είναι οι πιο δύσκολες περιστάσεις για να τροποποιήσουν τους κανόνες. Είναι σχέδιο νόμου αυτό που κυκλοφορήσανε χθες το βράδυ στις τηλεοράσεις και που το δώσανε εκεί στα μέσα τα ηλεκτρονικά. Είναι νόμος αυτός. Τι να σας ανοησίες που γράφουνε 100 σελίδες ανοησίες. Το ένα και το άλλο. Για το Σάββα ξέρω πώς ευρέθηκε το μοντέλο. Πολύ ωραίο το μοντέλο. Ξέρω ότι διαμαρτυρήθησαν έντονα ορισμένες ομάδες και προσωπικότητες του πολιτικού σχήματος. Πάρα πολύ, να μην βιώσω αυτός. Διαμαρτύρες. Τι ήβραμε τώρα? Ναι, λέει, να βγει, αλλά εν τέλει να πάει στο σπίτι του και εν τέλει να τον εκρίνει πάλι ένα συμβούλιο δικαστικό, δηλαδή εφέτες, που αν κρίνουν ότι είναι και επικίνδυνος και εν πάση περιπτώσει η όλη ιστορία δημιουργεί μια αναστάτωση στο συντηρητικό κόσμο, τον οποίο πρέπει να τον παίρνουμε υπόψη μας, δεν θα βγει. Θα μείνει μέσα. Τα βάλαμε αυτά έτσι για να μην γίνει μεγάλη συζήτηση ότι ορίστε ρε, μόλις βγήκαν αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ, βγάλαν το Σάκο Ξηρό έξω. Και ας πεθάνει, αυτά δεν έχουν τεράστια σημασία για το σύστημα. Λέγανε ότι θα καταργήσουν το νόμο για την τρομοκρατία. Σ' αυτό σας διαβεβαιώ, δεν θα αγγίξουν. Τέλειωσε. Λέγανε καταργούμε και τι θέλετε ρε παιδιά, τα ειδικά κελιά των νόμων, αυτό που λέει φυλακές τύπου γάμα, και κάνουμε δυο άλλους τύπους φυλακών. Άνθρωποι, δεν σας φτάνει αυτό? Αυτό λένε. Σας λέω ότι φυλακές τύπου γάμα δεν είχαν ολοκληρωθεί, ούτε είχε προχωρήσει στην ουσία η κατασκευή και η εφαρμογή του μοντέλου από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όσο και να βιαζόταν, όσο και να το έθετε. Τίποτα δεν είχε εφαρμοστεί στην ουσία αυτού του πράγματος. Και το καταργήσατε τώρα. Σκέτο αυτό. Νίκησουνε παραπάνω, περαιτέρω. Άμα δεν νίξει το νόμο για την τρομοκρατία, τι το καταργήσατε αυτό? Θα τους βάλει σε ειδικά κελιά άλλου τύπου, όπως έγινε όλα αυτά τα χρόνια από τότε που είχαμε την Νοεμβρίου, τον Έλα, τον Ρασίτη και τα λοιπά, ειδικού τύπου κελιά, και τα κανονίζεις. Ήδη τους έχουν στα υπόγεια εκεί, στις γυναικείες φυλακές, κάτι
χωματέρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι συζητήσεις για να παίρνει. Τώρα έγινε η απεργία. Τι δεν μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να καταργήσει. Φοβάται μην του βάλουμε και τρίτο, τέταρτο, πώς τον λένε αυτά που είπαν ότι κρυβάζουν στα οικονομικά. Κάπως τα είπαν. Όχι, τα από πάνω τους. Θεσμούς. Μην τους βάλουμε και τέταρτο θεσμό και τους πούνε τι κάνετε με την τρομοκρατία. Τρέπουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν να έχουν και τέταρτο θεσμό. Οπότε, πώς θα τα ρυθμίσουν αυτά τα ζητήματα. Πώς θα τα ρυθμίσουν. Δεν γίζουμε στο 100 ευρώ. Τόσο που λέει για την τρομοκρατία. Έχουμε 4 με 5 ανοιχτά δικαστήρια και δικάζουμε μια ομάδα 30 με 40 πρόσωπα για τα ίδια πράγματα. Αντί να τους κάνουμε ένα, είναι το μοντέλο, τους κάνουμε 4 με 5 δίκες κακουργηματικές. 4 χρόνια δικάζω στον Κολυγδαλό, πυρήνες υποτίθεται της φωτιάς, κάπως έτσι τους λένε, οι οποίοι τι είναι. Το ίδια ανοίγματα. Πήγες την τάδε βόμβα. Έσπασες την τάδε τράπεζα. Πέταξες μια απειλητική επιστολή. Είσαι στη φυλακή σαν να είσαι έξω. Είπες χαιρετίζεις τα αδέρφια σου. Ξαναχαιρετίζεις τα αδέρφια σου. Τα ξαναχαιρέτησες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. 5 ανοιχτές κακουργηματικές δίκες στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών μέρα παραμέρα για τους ίδιους ανθρώπους δικάζονται στον Κολυγδαλό. Άμα πεθαίνει τώρα ένας, πώς θα βγει. Θα πει το ένα εφετείο του δίδω αναστολή η φόρ. Θα πει και το δεύτερο του δίδω αναστολή, θα πει το τρίτο του δίδω αναστολή, θα πει το τέταρτο του δίδω αναστολή υπό όρων και μετά βλέπουμε. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση. Γι' αυτό θα έχουν και αδιέξοδο σε αυτές τις ιστορίες, αφού έχουν γίνει έτσι. Άρα πρέπει να κάνουμε αυτές τις μικρές τροποποιήσεις που ήταν τι είναι. Τι τους είπανε, το DNA. Χάθηκε ο κόσμος να πούνε ότι θα γίνεται χωρίς βία ή λήψη και πώς θα γίνεται η χρησιμοποίησή του. Η μισή από αυτούς τους κατηγορούμενους είναι για DNA, η άλλη είναι επειδή βγάλαν ανακοίνωση από τη φυλακή μέσα. Χάθηκε ο κόσμος να πούνε δύο λέξεις. Λέει ο κουκουλονόμος, φοβερός όμως. Για σκεφτείτε, λέει, να καταργήσω τον κουκουλονόμο και τι θα πει ο φιλήσυχος πολίτης που θα δει το διαδηλωτή να μην τον τιμωρώ 10-20 χρόνια για την πράξη που πέταξε πέτρα. Αν αυτή πήγε κοντά σε αστυνόμο, 10-20 πάλι με τον κουκουλονόμο και να το κάνω πλημέλημα. Πώς θα γίνει, άμα γίνει πλημέλημα, λέει αυτό. Τα λοιπά, δεν μπορώ, θα δω τι θα κάνω και τα λοιπά. Αυτές είναι οι συζητήσεις που κάνουν οι διανοούμενοι, οι δημοκράτες μέσα στα υπουργεία τους και περιμένουν να δουν την εξέλιξη. Αυτά όλα έπρεπε να τα περιλαμβάνει, μα δεν είναι τίποτα από δικονομική πρακτική. Να τα βάλει στον νόμο του το δω. Έβαλες ό,τι άλλες ανοησίες. Όχι να μην πιέσουμε τα παιδάκια στο σχολείο. Όχι να μην κάνουμε το τάδε με τον χρήστη ναρκωτικό. Όχι το ένα, όχι το άλλο, 10 φύλλα. Αυτά τα 5 για να ξεμπερδεύουμε με την απεργία και να μην έχουμε θανάτους, δεν μπορείς όλα να τα κάνεις. Άρα δεν σε αφήνει το μοντέλο το ευρωπαϊκό, το αμερικανικό, που σου επιβάλλει αυτή την καταστολή που πρέπει να μείνεις μέσα κατά το δυνατόν, διότι αν φύγεις τελείως θα έχεις τέταρτο θεσμό και θα δεις τι θα γίνει. Αυτά είναι τα πράγματα. Ελπίζω να τα επιλύσουν. Αυτά είναι απλά. Τα ξέρουνε. Αν θέλετε να πω, τους τα έχουμε πει, τα έχουμε μεταδώσει, τα ξέρουμε, ας πάτε τα κάνουμε τώρα και να μην μας καθυστερούν αυτή την ιστορία. Να μην την καθυστερούν. Διότι τα παιδιά του τα δω κάνουν την απεργία πείνας, αν αρχίσουν και απεργία πείνας στο νερό, θα μπλέξουν. Ελπίζω να μην καθυστερήσουν και να αφήσουν τις πολλές γραφειοκρατικές
ιστορίες στα νομοσχέδια και να καταθέσουν 2-3 τέτοια και βλέπουμε μετά τι να κάνουμε. Και εν καιρό ασκήσουν και στο 187α που τρέμουν. Αυτά θα σας πω. Τους έκανα αυστηρή κριτική και είμαστε και φίλοι όλοι. Δεν ξέρω. Μπορεί. Ευχαριστούμε. Να πω κλείνοντας και εγώ ότι αυτό το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει αντιμετωπίσει κάποια από τα άπειρα προβλήματα των ελληνικών φυλακών. Προβλέπει διατάξεις για εμπόρους αποφυλάξη, για ασθενείς κρατούμενους και για κρατούμενους με αναπηρία, για έκτακτη αποσυμφόρηση, για το τέλος της φυλάκης των μεταναστών και μετά το τέλος της ποινής τους, για τους ανήλικους παραβάτες, για τους χρήστες ναρκωτικών, ουσιών και βεβαίως για τις φυλακές, μέσες φυλακές, τις φυλακές τύπου Γ. Κάποιες δηλαδή αυτονόητες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει μια ριζική αλλαγή της κατάστασης σε αυτές τις φυλακές κολαστήρια, με στόχο την αξιοπρέπεια και το τέλος της τιμωρητικής εξοδοτικής λογικής που διέπει ως τώρα το υποτιθέμενο ζωοφροντιστικό σύστημα. Μαζί με αυτές τις αλλαγές περιμένουμε άμεσα την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων, όλων των δίκαιων ετοιμάτων των απεργών πείνας. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα μπορείτε να κάνετε ερωτήματα. Μόνο ερωτήματα ή και τοποθετήσεις. Και τοποθετήσεις, ναι. Έλα εδώ, θα πεις. Μιλάω εκ μέρους του δίκτυου κριτήου για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει όλα. Ακούσαμε για την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ήδη με την κατάσταση της υγείας να εξελίσσεται σε κρίσιμη, όχι μόνο για ανεπίστευτες βλάβες, αλλά και για την ίδια τη ζωή τους. Εδώ δεν χωρούν μισόλογα ολιγορίες, στρογγυλέματα και πολιτικές σκοπιμότητες πάσης φύσεως. Όπως ακούσαμε, εντάξει, το νομοσχέδιο θα λένε ότι θα κατατεθεί τώρα, αλλά πότε. Εντάξει, αυτό είναι. Καταθέσω. Στη νόμο παρασκευαστική επιτροπή, αλλά όχι για ψήφιση ακόμα. Ναι, αυτό μπορεί να είναι, λένε για σήμερα, σήμερα λένε για αύριο, μετά λένε για μία εβδομάδα, μετά για ένα μήνα, δηλαδή το τραβάνε συνέχεια. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει πάρα αυτά στη ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου, περιλαμβάνοντας τις διατάξεις του στην κατάργηση του κούκουλου νόμου και της αυθαιρεσίας, τη λήψη και την αξιοποίηση του DNA, να δηλώσει δημόσια την πρόθεσή της να καταργήσει τους τρομονόμους και να ασκήσει πραγματική πίεση στην δικαστική χούντα να αποφυλακίσει επιτέλους και τις δύο γυναίκες. Ως δίκτυο δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας πολιτικούς κρατουμένους να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των απεργών πείνας πολιτικών κρατουμένων. Ευχαριστούμε. Άλλες παρεμβάσεις ή ερωτήσεις. Ναι, κύριε Μήκος, θα ήθελα να ρωτήσω ένα βασικό κομμάτι της επιχειρηματολογίας με βάση την οποία κατηγορούνται τα μέλη της Μονοσίας Περίνων της Σκοπιάς, για παράδειγμα, είναι η ταυτοποίηση του DNA. Και ανατρέχοντας λίγο στην επιστήμη της βιολογίας, η μέθοδος που χρησιμοποιούν όπως είπε παρακολουθούν, ανατρέχει κάθε επιστημονικό δεδομένο. Με την έννοια ότι πηγαίνουν και κάνουν απομόνωση του μήκους της γενετικού υλικού, ενώ θα έπρεπε να γίνει ταυτοποίηση. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην οποία συμβαίνει αυτό το μοντέλο, ενάντια και σε αυτό το μοντέλο το οποίο είπατε, αμερικάνικο και ευρωπαϊκό. Θα ήθελα λίγο σε αυτό, αν είναι δυνατόν, να αναφερθείτε τόσο από το
κοινωνιακό κοινωνικό κομμάτι, γιατί συμβαίνει μία παραβίαση εντός ακόμα και αυτού του ευρωπαϊκού παύλο-αμερικάνικου μοντέλου, με την πρωτοφανή πρωτοτυπία της Ελλάδας, και παρόλα αυτά καμία δημοσιογραφική φωνή δεν έχει θίξει αυτό το γεγονός όλες αυτές τις μέρες. Ναι, να πω εγώ δύο λόγια. Πραγματικά η Ελλάδα είναι μια χώρα που η ανάλυση του βιολογικού υλικού και η παρουσίασή του στο δικαστήριο ως αποδεικτικό μέσο γίνεται με αυτόν τον πρωτόλιο τρόπο και τον αντιεπιστημονικό. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε η μέθοδος αυτή και χρησιμοποιήθηκε για εγκληματολογικές έρευνες, έχει μια τόσο σκληρή διαδικασία έτσι ώστε το δείγμα αυτό του βιολογικού υλικού να εισαχθεί στη διαδικασία, όπου στην πραγματικότητα λειτουργεί απολύτως διασφαλιστικά για τον κατηγορούμενο. Δηλαδή, πρώτα οι εκπαιδευμένοι δικαστές για τα ζητήματα της ανάλυσης του βιολογικού υλικού και οι ένορκοι, γιατί εκεί έχουμε ενόρκο σε κάθε φάση της διαδικασίας, κρίνουν αν το πιστήριο αυτό που τους παρουσιάζεται μπορεί να εισαχθεί στη δίκη. Και για λόγους επιστημονικούς, αλλά και για λόγους παρακολούθησης συστηματικής της διαδικασίας με την οποία περιήλθε στην κατοχή των διοκτικών αρχών. Πρωτοκόλων δηλαδή. Εξετάζονται πρωτόκολλα. Είναι το λεγόμενο chain of the custody που εφαρμόζουν στην Αμερική. Αν λοιπόν αυτό αρκές επιστημονικά και νομικά ως προς τη διαδικασία που έχει τηρηθεί, δεν εισάγεται στη δίκη. Τέτοια είναι αυτή η διαδικασία που ισχύει εκεί στο αμερικάνικο σύστημα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τίποτα, καμία διασφάλιση. Με μία διάταξη εισαγγελέα αποφασίστηκε να γίνεται υποχρεωτική λήψη του βιολογικού υλικού, πράγμα το οποίο θεωρείται βασανιστήριο και είναι όταν ο κατηγορούμενος αρνείται να χορηγήσει βιολογικό υλικό. Είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα όπου τελέστηκαν βασανιστήρια προκειμένου να γίνει λήψη του βιολογικού υλικού. Περαιτέρω η εισαγωγή του στη διαδικασία, στην ποινική διαδικασία, είναι απολύτως αδιαφανής, εις βάρος των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, δεν έχει καμία δυνατότητα να ελέγξει ούτε τη λήψη ούτε την ανάλυση και ο τρόπος χρήσης των αποτελεσμάτων αυτών στη δίκη είναι απολύτως αντιεπιστημονικός, διότι εξετάζονται μείγματα. Τα μείγματα, λοιπόν, είναι επαρκή να οδηγήσουν στην καταδίκη. Αυτό είναι το πιο αιχμηρό κομμάτι της ιστορίας αυτής. Η δε διάταξη αυτή για το DNA συνεφαρμόζεται μαζί με το 187α και έτσι οδηγούμαστε σε αποτελέσματα τα οποία είναι απολύτως καταδικαστικά σε υλοποίηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας που συσχετίζει την χρήση του βιολογικού υλικού με τις δίκες για την τρομοκρατία. Μόνο εκεί χρησιμοποιείται το βιολογικό υλικό κατά αυτόν τον τρόπο. Στα κοινά δικαστήρια λειτουργεί, αλλά με καλύτερες διασφαλίσεις. Έχουμε τα μοναδικά εργαστήρια της ασφάλειας τα οποία ασχολούνται με την ανάλυση του βιολογικού υλικού, στα οποία υπάρχει ένα άβατο. Δεν ξέρουμε ποτέ πώς περιέρχονται τα δείγματα στην κατοχή τους, πού φυλάσσονται, πώς αναλύονται, πώς καταλήγουν σε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πραγματογνώμονας, πραγματική δυνατότητα εννοώ, πραγματογνώμονας να εισέλθει σε αυτό το χώρο και δεν χρησιμοποιείται κανένα άλλο κρατικό εργαστήριο, ούτε καν αυτό της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί. Οι άλλες χώρες στην πραγματικότητα στέλνουν για ανάλυση το βιολογικό υλικό και σε εξωτερικά εργαστήρια, ανεξάρτητα. Στην Ελλάδα υπάρχει μονοπόλιο. Με όλα αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, συλλέγεται το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μονάχα προς μία κατεύθυνση, την καταδίκη του κατηγορουμένου. Αυτό είναι το DNA στην Ελλάδα και η χρήση εν ολίγοις. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας ενημερώσω ότι τα εργαστήρια αυτά της αστυνομίας που κάνουν αυτές τις έρευνες δεν είναι καν επιστημονικά πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλες οι συνθήκες που έχουν γίνει χωρίς να έχουν πιστοποίηση αυτά τα εργαστήρια, τα οποία μόλις πρόσφατα απέκτησαν μια πιστοποίηση από το περιφερειακό οργανισμό.
Αυτά τα στοιχεία λοιπόν που έχουν συλλέξει αυτά τα εργαστήρια έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν γίνει δεκτά από δικαστές για να αποδώσουν καταδίκες σε ανθρώπους. Και να συμπληρώσω και σε αυτά που είπε η κυρία Παπαρούσου, ή μάλλον όχι να συμπληρώσω, να εξηγήσω όσο μπορώ πιο απλά από ιατρικής άποψης ότι είναι τελείως εσφαλμένη η χρήση και η... των βιολογικών υλικών που παίρνονται βιαίως τις περισσότερες φορές από κατηγορούμενους με κατηγορίες που τους βαραίνουν τρομοκρατία, ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της κατηγορίας και τον εγκλεισμό του με βαρύτατες ποινές, επί της αρχής είναι λάθος η διαδικασία ιατρικά που διεξάγεται η ανάλυση των μειγμάτων DNA, δηλαδή βιολογικού υλικού που είναι περισσότερο από δύο άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το δείγμα, διότι αντί να γίνει η τυφλή έρευνα του βιολογικού υλικού χωρίς πρώτα να έχουν στα χέρια τους το βιολογικό υλικό από τον κατηγορούμενο που του έχουν αποσπάσει βία και να διερευνήσουν όλο το μείγμα του βιολογικού υλικού χωρίς να έχουν γνώση ποιο είναι το βιολογικό υλικό του κατηγορούμενου, αυτοί ακολουθούν την ανάστροφη πορεία. Δηλαδή, πρώτα ταυτοποιούν το βιολογικό υλικό του κατηγορούμενου, στο οποίο θέλουν να αποδώσουν κατηγορίες τρομοκρατίας, και μετά ψάχνουν να βρούνε το κομματάκι των αλληλόμορφων, των δομών του DNA τους, δηλαδή, μέσα στο μείγμα του βιολογικού υλικού που έχουν συλλέξει. Αυτό, σαν ιατρική μέθοδος, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, όχι μόνο για απόδειξη βαρυτά των κατηγοριών, όπως είναι η τρομοκρατία, αλλά ούτε και για πιο απλά αδικήματα στην ιατροδικαστική, που δεν επισύρουν και ποινές τέτοιες με τις τρομοκρατίες. Ένα είναι αυτό, λοιπόν, η αντίθετη λογική και αρχή της πιστοποίησης ότι αυτός ο δράστης με το DNA του που βρέθηκε σε αυτό το μείγμα είναι ένοχος. Και το άλλο βέβαια που επίσης ανέφερε η κυρία Παπαρούσου είναι στο πώς γίνεται η λήψη αυτού του βιολογικού υλικού από τα δείγματα, τα μεικτά δείγματα και από τους χώρους που περισυλλέγονται, διότι η επιμόλυνση με DNA του κατηγορούμενου που το έχουν ήδη η αντιτρομοκρατική και η αστυνομία μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το μεικτό δείγμα βιολογικού υλικού με πάρα πολύ εύκολο και απλό τρόπο. Επομένως, υπάρχει μία ασάφεια, υπάρχει μία μη διαφάνεια στο πώς συλλέγονται αυτά τα υλικά, πώς μεταφέρονται αυτά στα εργαστήρια της αστυνομίας και πώς αναλύονται. Και πώς δεν μας διασφαλίζουν την πιθανή επιμόλυνση με το βιολογικό υλικό του δράστη, του κατηγορούμενου, στη μεταφορά του ή μέσα ακόμα και στα ίδια τα εργαστήρια. Και κανένας δεν μπορεί να, επιστήμονας να ελέγξει και να έχει μία σαφή άποψη σε αυτό. Δύο λέξεις θέλω να σας πω, να δείτε, είναι απλά στα δικαστήρια, ειδικά δεν έχουμε συνηθίσει. Τα ξέρουν όλα. Οι δικαστές τα ξέρουν όλα. Και οι δικηγόροι πριν. Τα έχουν μάθει κι αυτοί όλα. Άκουσα να δεις έναν που είχα πελάτη. Αυτό του λέγανε τρομοκρατική οργάνωση, έκανε σε ένα πόνο σε ένα νησί και λίστεψε σε μια τράπεζα. Πού στηρίζεσαι? Σε δύο πράγματα. Σε ένα καπέλο που βρέθηκε στην περιοχή του νησιού και είχε το DNA σου μείγμα. DNA, πάνω. Άρα ήσουν εκεί, ήσουν στα άλλα και τα υπόλοιπα, τα οποία τα είπε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα πριν από μέρες στην υπηρεσία μας. Αυτά τα δύο στοιχεία. Δικάζαμε. Κοιτάζω τα χαρτιά. Ένα ελικόπτερο, τα δύο ώρες όταν δικάζουμε οι τρέχες, πήγε την πρώτη μέρα, λέει, και πήρε το καπέλο και το έφερε στην υπηρεσία. Ένα άλλο χαρτί όμως μου λέγει ότι πέντε μέρες μετά
το μαζέψαν οι τοπικές αρχές το καπέλο και το πήγανε στη Σύρο. Και 5 μέρες μετά το στείλανε προς τα πάνω. Δεν παίζει σημασία. Αφού πήγε που πήγε, τέλειωσε. Το τηλέφωνο πει έλεγε ότι είναι ο τάδε που τα έχει καμιόλια. Που δεν έτρεπε. Με αυτά τα δεδομένα και χωρίς να έχουμε βεβαιότητα ότι το καπέλο αυτό ήταν του συγκεκριμένου προσώπου και τα στοιχεία που έδωσα στο ανώνυμο τηλεφώνημα δεν ήταν στημένα, καταδικάζεται 20 χρόνια. Μα δεν, μα να τα νοτάδε, τα διάφορα, τα μείγματα, τα ξεμείγματα, δεν φτάνει μόνο αυτό το έβριμα, τα 25 χρόνια. Ένας άλλος πάλι κι αυτός ήταν πυρήνας, κάπου εκεί, λέει σου βάζομαι, δεν σύμβραμαι ούτε στις, στα βίντεο που δείξαμε στα δικαστήρια, εκεί βάλαμε οθόνες, τα δείξαμε και τα λοιπά, δεν σύμβραμαι να φαίνεσαι, να είσαι νηστής, δεν σε αναγνωρίζει κανείς, δεν σε κάνει κανείς και το προηγούμενο κανείς δεν τον αναγνώρισε. Από τους παρόντες, από τα βίντεο, από τα τέτοια. Δεν σε αναγνωρίζουν, αλλά ξέρεις, λέει, μέσα σε ένα αυτοκίνητο που πήραν αυτοί που φεύγανε, ευρέθηκε ένα DNA δικό σου σε ένα ύφασμα ένας προσωπικός που ήταν έξω από την οργάνωση, ο πρόσωπος που ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που το πήρα και βρέθηκε. Πόσα χρόνια, 15. Πόσος ήταν ο νεαρός αυτός, 20 χρόνια. 15 χρόνια. Φιλικά, μου κάμανε και έκπτωση δηλαδή, κανονικά μπορούσα να του βάλουνε 35. Ένας άλλος όμως που ήταν ζωηρός και είπε ότι δεν θέλει τη δίκη και δεν αναγνωρίζει και δεν θέλει τον δικηγόρο του και μου είπε να φύγω, έφυγε και από την πρώτη δίκη και τα λοιπά. Αυτό δεν άκουσα να έχει DNA, αλλά είχε 3 κατσαρόλες πράκτικα με την απόδειξη και μια περίεργη σκόνη. Ξέρεις πόσο έφαγε αυτός? 86 χρόνια. Με αυτά παίζουμε τώρα στον Κορυδαλό. Έτσι, με αυτά παίζουμε. Γιατί θα πεις, να ρωτήσω, μα γιατί και αυτοί αντρέπονται με απεργίες πείνες και πιέζουν την κυβέρνηση και πιέζουν μόλις βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να τους ανήσει. 86 χρόνια με αυτό. Αυτόν όμως δεν τους έφτανε. Τον βάλανε ηθικό αυτούργο για τα πακέτα, λέει, που σταλήκανε. Όντας στη φυλακή, ηθικό αυτουργό για ό,τι έγινε από το τάδε έτος μέχρι το τάδε έτος όταν ήταν στη φυλακή, με κρύψεις, ξέρω εγώ, κτλ. Επειδή είπε ότι χαιρετίζει τα αδέρφια του που αγωνίζονται. 4 ηθικές αυτουργίες. Και όταν πήγα και μια φορά να απολογηθεί στη φυλακή, μου λέει ο ανακριτής, σου τον προάγω αυτόν. Τι μου τον προάγεις, δεν τα χάρουμε. Τον κάνω διευθυντή της οργανώσεως. Δηλαδή, κάθε πράξη 20 χρόνια θα παίρνει, ενώ το άλλο είναι 5-10. Αν γίνεις διευθυντής με βάση τους κανόνες του τραπεζικού συστήματος αντίστοιχου, 20 πάει. Όλας κρατούμενος, σαν να ήσουν όξο, έκανες βόλτες, τα έκαμες όλα και πας το βράδυ και κοιμάσαι. Και σου λένε, έλα αρμακάσα, βγαίνεις όξο μας κάνεις τόσες φασαρίες και κοιμάσαι το βράδυ, 20 χρόνια, διευθυντής. Και δικάζεται, 5η φορά αυτός, μέσα. Και κάνει απεργία πείνας και δεν τον είδα και σε καλή κατάσταση. Δεν τον είδα σε καλή κατάσταση, εγώ τα έχω μάθει τώρα αυτά, δεν είμαι γιατρός, αλλά τα έχω δει. Δεν τον είδα σε καλή κατάσταση, αλλά πώς να βγει. Έχουμε 80 χρόνια, ποιος θα του αναστείλει την ποινή. Έχουμε 5 άλλα εντάλματα. Πώς ανασταλούν τα άλλα εντάλματα για να τον βγάλω όξο, αν τυχόν ζοριστεί η κατάσταση. Πρέπει να κάνω λοιπόν αυτό το συντόμου, να αγγίξω. Ή τους παλάω εκεί, γιατί θέλεις κάτι.
θα αρχίσω την υποχρεωτική σύντηση και βλέπουμε. Αυτό που δεν το δέχτηκε κανείς ποτέ σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, υποχρεωτική σύντηση. Στην Ελλάδα δεν τολμήσαν να κάνουν τους υπέροχους. Θα θυμώσουν αυτοί τους ίδιους. Θεωρώ πολύ σημαντικές όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσαν η κυρία Βεργοπούλου και ο κύριος Πετράκης, γιατί ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι το DNA είναι ένα διάψευστο στοιχείο. Ως πραγματικότητα θα χρησιμοποιείται βασικά μόνο για να αποδείξει την αθωότητα, όχι για να την ενοχή. Άλλες παρεμβάσεις, ερωτήσεις. Ίσως κάποιος από τους γονείς που τα παιδιά τους είναι σε παιδιά πείνας να τους φέρει να μιλήσει. Βεβαίως, ναι. Αν θέλουν. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα πω εγώ λοιπόν κάτι. Θα πω εγώ λοιπόν κάτι. Συμπάρουμε και όρθος από εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, καταρχήν οπωσδήποτε δεν το συζητάμε καν, συμπαρίσταμε στην απεργία και δηλαδή εγώ το αισθάνομαι και για αυτό που συμβαίνει και με κάποιον άλλο τρόπο επειδή ήδη το έχω ζήσει. Παρ' όλα αυτά θέλω να μείνω σε κάποια πολιτικά, να τα πούμε έτσι, χαρακτηριστικά του πράγματος που έχουν σχέση ένα με το ζήτημα της Αθηνάς Τσάκαλου και της έφης της αρεμανιστικιάς του Γεράσιμου του Τσάκαλου που η δικαστική εξουσία ξεπέρασε, έχω την εντύπωση, κάθε όριο στέλνοντας πιθανότατα μηνύματα δεξιά και αριστερά και υπενισόμενοι ότι αυτή εν τέλει είναι το πραγματικό κράτος. Και κάνοντας το παιχνίδι που κάνει με την εδώ και πάρα πολύ καιρό και το κάνει και με εμάς. Δηλαδή με τις, αυτό που λέει ο κύριος Σιτάκης προηγουμένως, με τις δίκες, πάρα πολλές δίκες για το ίδιο θέμα. Η αιτία που γίνεται αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι να κερδίσει σε νομιμοποίηση, να καλύψει τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες του συστήματος. Τις παρανομίες κυρίως της πολιτικής ελίτ, η οποία λαϊλάτισε και κατέστρεψε τη χώρα. Και συνένοχοι από πίσω είναι και αυτοί. Τώρα, όντως κινδυνεύουν τα παιδιά. Το ενδιαφέρον των μέσων το βλέπουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ορισμένοι από εμάς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί και τι συνέβη στη χώρα. Νομίζω ότι οι νύχτες με τον Πινόκιο θα πρέπει να τελειώσουν γρήγορα για όλους. Αν έχει μια ελπίδα η χώρα με κάποιο τρόπο να διασωθεί, είναι να τελειώνει με τα παραμύθια, γενικά με τα παραμύθια. Πιστεύω πως αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνάει αυτή τη στιγμή είναι ώρα να καταλάβει ορισμένα πράγματα και να δείξει πιθανότατα, δηλαδή πρέπει, χρειάζεται να δείξει σε κάποιο κόσμο ότι εννοούσε και εννοεί ορισμένα πράγματα σε σχέση με το τι είναι η δικαιοσύνη.
που σημαίνει ότι θα πρέπει γρήγορα να τελειώνει με τα αιτήματα και όχι μόνο αυτά. Το κύριο αίτημα, το κύριο αίτημα που για μένα μπαίνει και που το έχω συνέχεια μες στο μυαλό μου, είναι ένα, να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις ή παρεμβάσεις? Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσουμε εδώ και ευχόμαστε να εκπληρωθούν άμεσα όλα τα αιτήματα των πολιτικών κρατών.